είπε η αγαπητή η φίλη Κατερίνα Ιστάμου, παίρνοντας κάποια χωρή από μέσα, έχει και στο σήμερα πολλές αναφορές. Μια κοπέλα η οποία σε όλη τη ζωή έδινε μάχες. Μια κοπέλα η οποία έκανε αντίσταση στη Χούντα. Μια κοπέλα που είχε οικολογικό ενδιαφέρον, που της ενδιέφερε, που της ξυλώναν μπροστά από το σπίτι, τις σικές, τα μεγάλα δέντρα, την παράδοση, τον πολιτισμό, αλλά μια κοπέλα που πάλεψε και έδωσε μία μάχη μέσα σε μία διαδρομή προσωπικών λαθών. Η Άννα ως πρωταγωνίστρια, κάνοντας όλο αυτό το ταξίδι και μέχρι σήμερα που είναι στη Γερμανία, και εύχομαι κάποιο βίντεο να φτάσει εκεί και ελπίζω να μπορούμε εμείς να την αναλύσουμε κατά κάποιο τρόπο όσο μπορούμε πιο βαθιά μέσα στα συναισθήματά της, είχε να παλέψει με τη μάνα της, είχε να παλέψει με τον πατέρα της, ήταν ο ενδιάμεσος κρίκος που έφερε τον πατέρα της στο σπίτι, κυρίως να φτιάξει τη ζωή της, να απογοητεύσει έναν άνθρωπο, να δεθεί με έναν άνθρωπο που πολλές γυναίκες το κάνετε σήμερα, αυτός που σας αμφισβητεί και αυτός που σας γράφει, εκεί τρέχετε. Δεν πάτε σε αυτό που ενδιαφέρεται για εσάς. Μια αναφορά στο σήμερα, δεν αλλάζει η γυναικεία ψυχολογία και μακάρι περισσότερες από εδώ και πέρα να αλλάξετε, αλλά εκεί που σας φτύνουν, εκεί τρέχετε. Λοιπόν, αυτό ισχύει και σήμερα λοιπόν. Σκηνές έρωτα μες στο βιβλίο, πάρα πολλές, κάτσα για το τέλος και θα σας δείξω κάποιες σκηνές. Με πολύ ωραίες περιγραφές η Ιωάννα μας ταξιδεύει μία στο αεροπλάνο που πάει Γερμανία, μία στο αεροπλάνο που έρχεται από Γερμανία με παράνομο επιβάτη, μία στην Μύκονο, μία στο Ναύπλιο, σκηνές ζωής. Αυτές οι διαδρομές που κάνουμε όλοι μας, διότι σήμερα κανείς δεν είναι στατικός. Σήμερα δουλεύουμε Θεσσαλονίκη, αύριο Αθήνα, μετά Βρυξέλλες, Στρασβούργο, μετά πάμε Γερμανία, μετά πάμε Αμερική και γυρίζουμε και τι ψάχνουμε να βρούμε τους εαυτούς μας και κάποια στιγμή χάνουμε και τα χρόνια μας και λέμε τελικώς στο γρήγορο αυτό απολογισμό, ερωτευθήκαμε, μας αγάπησαν, αγαπηθήκαμε, ζήσαμε παθιασμένα, κάναμε έρωτα με τη σύντροφό μας στον τοίχο, την κολλήσαμε στον τοίχο στα όρθια ή ήμασταν συμβατικοί ή ήμασταν στατικοί ή δεν επιθυμήσαμε κάτι ανατρεπτικό στη ζωή μας. Η Άννα τα έζησε. Και τα έζησε με επιλογές ερωτικών συντρόφων, οι οποίοι είχαν ποιότητα. Μπορεί ο πρώτος και ο χειρότερος, ο πρώτος έρωτας, να ήταν ο έρωτας ο οποίος ήταν ένα πείσμα, μία κόντρα, αν θέλετε μία δυναμία ψυχής, που ήθελε εκείνη την ώρα να δείξει ότι εγώ αντιστέκομαι, αντιδρώ, και δεν γύρισε να πάει στην Ισπανία για καλοκαιρινές διακοπές, και επέλεξε να τρέξει αυτό το μαρτύριο. Όμως οι δοκιμασίες μας είναι γραμμένες σε αυτή τη ζωή να τις πορευτούμε.